Απόδραση κρατούμενου σημειώθηκε στην Μεσσηνιακή πρωτεύουσα ενώ θύμα ξυλοδαρμού έπεσε ο δικηγόρος του κρατούμενου. Όλα ξεκίνησαν το μεσημέρι της Δευτέρας, περίπου στις 2:30, έξω από τα δικαστήρια της Μεσσηνιακής πρωτεύουσας. Ένας 25χρονος Αθήγανος παρουσιάστηκε αυτοβούλος μαζί με τον δικηγόρο του, καθώς σε βάρος του εκκρεμούσε απόφαση για κλοπές. Ανακριτής και εισαγγελέας, ωστόσο, μετά την απολογία του αποφάσισαν την προφυλάκηση του νεαρού. Έξω από τα δικαστήρια περίμεναν οι συγγενείς του 25χρονου, οι οποίοι στο άκουσμα της απόφασης εξαγριώθηκαν. Κατά την μεταφορά του 25χρονου από την πίσω πόρτα των δικαστηρίων, οι συγγενείς επιτέθηκαν και χτύπησαν άσχημα τον δικηγόρο του νεαρού, που μάλλον θεώρησαν υπεύθυνο για την προφυλάκηση. Ακολούθησε πανικός και ο για λίγο συλληφθής τελικά φυγαδεύτηκε με την βοήθεια τριών Ρωμά. Οι αστυνομικοί τον καταδίωξαν και καταφέραν προς στιγμή να τον εντοπίσουν. Ωστόσο δέχτηκαν επίθεση από τους συγγενείς του που ήταν μαζί και ο 25χρονος κατάφερε να διαφύγει ξανά. Δύο αστυνομικοί μεταφέρθηκαν με εκδορές στο νοσοκομείο, ενώ μαζί τους διεκομίστηκε ο δικηγόρος της υπόθεσης, ο οποίος δέχτηκε τις πρώτες βοήθειες. Η αστυνομία αναζητά τον νεαρό αλλά και τα άτομα που βοήθησαν στην απόδρασή του.